Συνεχίζουμε από το γήπεδο του Κρόκ. Τώρα στην παρέα της αθλητικής ανασκόπησης ο coach των γηπεδούχων, ο Γιάννης Τσιρέκας. Coach, μια βαριά ήττα σήμερα για την ομάδα σου. Λίγα λόγια για το παιχνίδι. Καταρχήν, να δώσουμε συγχαρητήρια στην ομάδα της Άρτασσας για την νίκη της. Νομίζω ότι το σκορ μας αδικεί λίγο. Ναι, με ένα πολύ καλή ομάδα η Άρτασσα. Τα αμυντικά λάθη στήχησαν στην ομάδα μας. Και αν δείτε ότι οι τρεις από τους τέσσερις ήταν ηλικία 16 χρονών, οπότε η εμπειρία φάνηκε μέσα στο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, σημασία είναι ότι τα παιδιά το πάλεψαν το παιχνίδι μέχρι τέλος. Είχαμε κλασικές ευκαιρίες να μειώσουμε το σκορ. Εντάξει, δεν δικαιολογούμαστε. Συνεχίζουμε άλλα παιχνίδια για εμάς για να μπορέσουμε να σώσουμε τη χρονιά. Μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το πρωτάθλημα κυλά τόσο με ενδιαφέρον στην κορυφή όσο και στην ουρά της βαθμολογίας. Με τα δικά σου τα μάτια, με τα έμπειρα τα μάτια του Γιάννη του Τσιρέκα, είναι ανταγωνιστικό φέτος το πρωτάθλημα ή τίνει να είναι χαμηλότερης ποιότητας από τα προηγούμενα χρόνια? Εντάξει, το ευτύχημα είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον και στην κορυφή αλλά και στην ουρά της βαθμολογίας, στις τελευταίες θέσεις, ποιος θα βγει ψηλά. Είναι ανταγωνιστικό, δηλαδή με αυτή την άποψη που λέει. Από εκεί και πέρα, εντάξει, οι ομάδες είναι λίγες, το βλέπετε και εσείς, και το ίδιο συμβαίνει και στη Β' Αριστεχνική. Αυτό είναι μόνο το... Ωραία, coach, να σε ευχαριστήσω πολύ για ακόμα μια φορά. Καλή συνέχεια στην ομάδα, χωρίς τραυματισμούς στα παιδιά. Ό,τι καλύτερο εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.